Καταρχάς, αντιλαμβανόμαστε ότι το Υπουργείο κάνοντας αυτήν την ρύθμιση αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να εκπέμψουν ένα μήνυμα ελπίδας και ένα μήνυμα σχετικής υποχώρησης για να νικήσει η ζωή και όχι ο ιδεολογικός ή κυβερνητικός ή άλλος θελισμός. Εμείς με την αντίληψη ότι αυτή η τροπολογία σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος που σήμερα η ζωή του βρίσκεται στο όριο της ύπαρξης θα μπορέσει πράγματι μέσα σε λίγους μόνο μήνες να υπαχθεί στη ρύθμιση για τον ηλεκτρονικό γεωεντοπισμό. Εμείς αυτήν τη διατύπωση την αντιλαμβανόμαστε έτσι. Εάν υπάρχει οτιδήποτε άλλο στο μυαλό του Υπουργείου, δεν θεωρώ ότι συμβαίνει αυτό. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι δίνεται η δυνατότητα και ευκαιρία σε αυτόν τον άνθρωπο που είναι 31 μέρες σε απεργία πείνας να πάρει εκπαιδευτική άδεια και να βγει από τις εξαιρέσεις του γεωεντοπισμού. Θεωρώ ότι από πλευράς του Υπουργείου και εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση σε αυτήν την ερμηνεία της διάταξης που κάνουμε, υπάρχει συνένεση ότι αυτό σημαίνει αυτή η τροπολογία. Και αν αυτό σημαίνει αυτή η τροπολογία και δεν διατυπωθεί αντίρρηση, διότι εδώ δεν πρέπει ούτε το σώμα να εξαπατηθεί, ούτε να εξαπατήσει κανέναν. Αν λοιπόν αυτό σημαίνει ότι παρακολουθώντας με τη δυνατότητα που θα του δώσει το Υπουργείο με την απόφαση που θα βγάλει, θεωρώ άμεσα, να κάνει αυτή την παρακολούθηση του 1/3 των μαθημάτων με την εγγύηση της πολιτείας ότι θα μπορεί να το κάνει και σε λίγους μήνες να πάρει εκπαιδευτική άδεια. Αν αυτό λοιπόν λέει η διάταξη όπως εμείς αντιλαμβανόμαστε, εμείς θα αποσύρουμε το αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία και θα καλέσουμε τον Νίκο Ρωμανό να σταματήσει την απεργία πείνας και δίψας, να μην χαρίσει τη ζωή του, είναι μια τεράστια νίκη του. Είναι μια νίκη όμως πάνω απ' όλα της δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού. Άρα από ό,τι κατάλαβα...